Ηράκλεια. Είμαστε στο σπίτι της Μαριλίτας, της φίλη μας, akagourmelita.gr. Για να σας ετοιμάσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι θα κάνουμε, Λίτσα? Θα ετοιμάσουμε σνακ για τα παιδιά. Είναι η σπαζοκεφαλιά κάθε μαμάς το πρωί, τι θα βάλει στο παιδί να πάρει στο σχολείο. Εύκολα, γρήγορα, με 2-3 υλικά. Υγιεινά, πάνω απ' όλα. Θα ετοιμάσουμε δύο σνακ. Το ένα είναι μπισκοτάκια παρμεζάνας, που στην ουσία χρειάζονται 4 υλικά. Και το άλλο, με λίγο παραπάνω υλικά, είναι γρανόλα, πολύ υγιεινά, σπιτικά, που δεν χρειάζεται ψήσιμο καν. Βάρες δηλαδή. Βάρες, ακριβώς. Σπιτικές βάρες. Εδώ τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μία κούπα αλεύρι, 2 κούπες παρμεζάνα τριμμένη, χοντροτριμμένη, λεπτό το ίδιο κάνει. Λίγο κουρκουμά που το προσθέτουμε για χρώμα και δεν είναι ιδιαίτερο άρωμα, αλλά είναι πολύ ωραίο πορτοκαλί χρώμα. Έχω παρατηρήσει ότι βάζεις πολύ στη συνταγή σου. Παρακολουθώ το blog σου και βάζεις. Είναι μπαχαρικό που γενικώς χρησιμοποιούν πάρα πολύ στις συνδύες και στις χώρες. Έχει γεύση. Δεν έχει πάρα πολύ έντονη γεύση. Έχει γεύση ρίζας, άμα βάλεις πάρα πολύ. Αλλά επειδή το ένα κουταλάκι δίνει πολύ ωραίο χρώμα και δεν κάνει καθόλου γεύση, εγώ το χρησιμοποιώ στα πάντα, γιατί είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία. Και 150 γραμμάρια βούτυρο. Αυτή είναι η συνταγή. 4 υλικά, πάρα πολύ απλά. Ανακατεύουμε την παρμεζάνα, το αλεύρι και το βούτυρο. Μπορείς να βάλεις άλλο τυρί? Μπορείς. Μπορείς να βάλεις κίτρινο τυρί. Με πάρα πολλά τυριά. Εγώ γενικώς έχω φτιάξει διάφορα τυρομκίτσες τέτοιου τύπου. Αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ, γιατί αφενός δεν έχουν αυγό μέσα, που συνήθως τα πιο πολλά. Ναι. Δεν έχουν αυγό, που τα κάνει πολύ εύκολα να το φτιάξεις. Μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και μείγμα διάφορων τυριών. Αυτός με την παρμεζάνα παίρνει ιδιαίτερη γεύση. Είναι πολύ ωραία για τα παιδάκια, τρελαίνονται. Και λέτε, τα δικά μου παιδιά, όταν τα φτιάξα, δεν προλάβα να κάτσουν μια μέρα. Να σε ρωτήσω, δεν βάζεις έξτρα αλάτι? Όχι. Είναι αρκετή η παρμεζάνα. Αρκετό αλάτι. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε. Απευθύνεστε στους μεγάλους, μπορεί να γίνει και πιο σπάσι και με λίγο αλάτι παραπάνω. Εντάξει. Απλώς καλό είναι να μην βάζουμε έξτρα, έχει πολύ τυρί μέσα. Αν μας φανεί πολύ μαλακό, δηλαδή αυτό είναι σε πολύ καλή σύσταση, το θέλω λίγο πιο σκληρό σε περίπτωση που μου απλώσει πάρα πολύ στο ψήσιμο. Mm-hmm. Οπότε προσθέτουμε λίγο αλεύρι με το μάτι. Mm-hmm. Έχουμε στρώσει μια λαμαρίνα με χαρτί, με μελοδόπολα, χαρτί κυκλήματος. Κάνουμε μπαλάκια μεγέθους 2-3 μεταρρυσκών. Εάν θέλετε, τα μπαλάκια αυτά μπορείτε να τα βουτήξετε σε σουσάμι και με το κάθε κόσμο. Αλλά στα παιδάκια συνήθως αρέσει πιο πολύ να είναι σκέτο. Και το καλό με αυτά είναι ότι μένουν μετά και 2-3 μέρες και είναι πολύ. Είναι καλύτερα, πιο ωραία. Ναι, γιατί χαλάει το ίδιο. Είναι σε μπισκοτάκι μετά λίγο. Είναι πιο σαλασσά, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τιμήσουμε δεόντες μετά. Σε 15 λεπτά που έχουμε ψηθεί. Σε τι βέβαια, πόσο βαθμό θα βάζουμε? 180 θα ψήνουμε. Περίπου 15 λεπτά. Και επίσης μπορείτε να τα φτιάξετε και να τα αφήσετε στην κατάψυξη. Να τα βάλετε στην κατάψυξη. Α, και μετά έχεις, ναι, σωστά. Ναι, να τα βγάζετε, ξεπαγώνουν μέσα σε ούτε 10 λεπτά, γιατί είναι μικρούλια. Και είναι το τέλειο. Να τα βγάζετε, να τα έχεις για όταν έχει κάποιο για ποτό, είναι πολύ εύκολο. Έχεις μόνο το ψήσιμο. Όχι, και ψημένα. Και ψημένα και. Α, και ψημένα στην κατάψυξη. Ναι, φυσικά. Όλα τα μπισκοτοειδή γενικώ μπαίνουν στην κατάψυξη. Και πώς θα τα έχεις, ας πούμε, στην κατάψυξη, με μεμβράνη ή πώς? Όχι, με χαρτί ψήσματος ανάμεσα στις διάφορες στις τρώσεις, σε ένα τάπερ, σε ένα σκεύο. Τα σχόλια που είχα γενικώ όταν τα έβγαλα αυτά το καλοκαίρι στο blog ήταν πάρα πολύ θετικά και ενθουσιώδη. Αυτά, τα βάζουμε στο φούρνο. Ωραία. Το οποίο έχει ήδη προθερμάνει. Προθερμάνει εννοείται. Στο 180. Μέσα και πάνω. Και περιμένουμε. Ωραία. Περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι για το βιβλίο. Πήρε. Και είναι πάρα πολύ. Δεν κρατιέται. Και είναι πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να τα αφήσουμε γύρω στα 5 λεπτά και να φύγουν, να κρυώσουν. Και μετά, όταν μπορούμε και να τα πιάσουμε το χέρι μας. Είναι λίγο μαλακά, βλέπω, όταν τα βγάζεις. Πολύ μαλακά. Και αν τα πας χλιαρά, μετά είναι φανταστικά, γιατί το τυρί ακόμα είναι. Θέλει να τα αφήσεις λίγο όμως, γιατί κοίτα, πρέπει να βγάλουν και το. Και βγάζουν και το λάδι. Πολύ σωστό. Το τυρί από το τυρί, οπότε στραγγίζουν νομίζω. Αλλά θέλουμε λίγο έτσι. Για να κρυώσουν τίποτα άλλο, γιατί θα τα βάλεις
και είναι πάρα πολύ όλα μαζί και θα κρυώσουν σωστά. Mm-hmm. Και θα έχουν υγρασία. Mm-hmm. Και είναι ακόμα πολύ. Έχουν πάρει το χρωματάκι τους. Ναι, πήγαν λίγο παραπάνω από το χρωματάκι. Δεν πρέπει να είναι τόσο. Και λίγο πριν να τα βγάζουμε, ένα-δύο λεπτάκια πριν. Mm-hmm. Απλώς επειδή δεν βάλαμε timer, μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε. Και μιλούσαμε. Λίγο τα αφήσαμε και παραπάνω. Και στην κουβέντα. Δεν πειράζει, θα συμβαίνουν. Λοιπόν, οπότε να προχωρήσουμε στην επόμενη συνταγή που είναι η γρανόλα. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει για τα παιδιά στο σχολείο, είναι ένα υγιεινό σνακ και θρεπτικό. Ναι. Και θα δώσει και αρκετή ενέργεια που δεν έχουν καθόλου αυτά τα παιδιά. Αν είναι να την πλακώσω στο μπισκότο παρμεζάνο, δεν έχω ενέργεια. Από ενέργεια. Δεν αντέχω άλλο. Γρανόλα λοιπόν. Μπάρα Δημητρία Κόκκινο. Ακριβώς. Σπιτικές όμως. Σπιτικές και που δεν χρειάζονται ψήσιμο, που είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνουν στην κατάψυξη μόλις ετοιμαστούν και μπορείτε να τις αφήσετε και στην κατάψυξη για πιο μεγάλη φρεσκάδα και να τις βγάλετε από εκεί για τα παιδιά. Και μπορούμε να προσθέσουμε εκτός από τη δρόμη που εννοείται είναι το βασικό σύνολο. Και τα αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα, αντί για αμύγδαλα, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε καρύδια. Mm-hmm. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ με τα υλικά. Εγώ σας δίνω μια απλή συνταγή. Στην ουσία έχει 5 υλικά. Χουρμάδες που είναι η βάση. Βρώμη, αμύγδαλα, μέλι και φυσικό βούτυρο. Mm-hmm. Και μετά προσθέτουμε ό,τι θέλουμε έξτρα. Mm-hmm. Εγώ εδώ βάζω καρύδα σε φύλλα, ξερή, αποξηραμένη. Κράνμπερι γιατί δίνουμε πολύ αποξηραμένα πάλι. Κράνα. Ναι, κράνα, νομίζω, είμαι και σίγουρη. Τα οποία δίνουν πολύ ωραία, είναι και λίγο ξυνά, ακριβωτικά, ακριβώς. Και μπορούμε να βάλουμε ό,τι σποράκια θέλουμε, ηλιόσπορους, καταλημένους, κολυφτόσπορους και λίγο λιναρόσπορο που είναι πάρα πολύ καλός επίσης για την υγεία. Πολύ καλός. Αυτά εδώ τα τρία υλικά, εάν θέλουμε τα ψήνουμε. Και κανέλα. Και κανέλα για λίγο παραπάνω άρωμα. Αν αρέσει τα παιδιά σας εννοείται. Mm-hmm. Αυτά εδώ μπορούμε να τα ψήσουμε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να είναι ψημένα τα τρία αυτά υλικά. Όχι, αυτά, συγγνώμη, αυτά τα δύο υλικά. Δίνει παραπάνω γεύση και αρώμα, βγάζουν τα αρώματα του. Και έχει δει τετραγανά, δηλαδή. Έχει δει τετραγανά, ιδίω το αμυγδαλό, είναι πολύ ωραίο να είναι ψημένο. Και προσθέτω και την καρύδα μαζί, γιατί και αυτή δίνει, παίρνει άλλο άρωμα από την ψυχή. Βγαίνει το ταλιά του, το απελευθερώνουν. Mm-hmm. Λοιπόν, βάλουμε εδώ. Απλώνω το ξένα στο ψή με λαμόνι. Ξεχωριστά το καθένα, έτσι, δεν μπερδεύονται μεταξύ του. Δεν μπερδεύονται. Και την καρύδα στη μέση, η καρύδα συνήθως ψήνεται πιο λίγο, είναι και λιγότερη ποσότητά τη. Αυτά θα τα βάλουμε, τα απλώνουμε λίγο το χέρι μας. Τα βάζουμε στο φούρνο, στους 180, για περίπου 15 λεπτά. Α, θέλουμε 15 λεπτά. Θέλουμε 15 λεπτά. Γιατί όσο μας πήραν να γίνουν τα κουλουράκια, θέλουν αυτά για να ψηθούν λίγο, έτσι. Προθερμαίνουμε το φούρνο. Προσέχουμε από το δεκάλεπτο και μετά αρχίζουμε και κοιτάμε, γιατί ο κάθε φούρνος διαφέρει. Ναι. Και μπορεί να γίνει το πολύ γρήγορα. Δεν θέλουμε να πάψουμε, επειδή δεν θέλουμε να είναι πιο προτιμότερο άψιστα παρά πολύ ψημένα. Εν τω μεταξύ, ας καθαρίσουμε τους χουρμάδες. Τώρα καθαρίζω τους χουρμάδες, γιατί στο Βόρειο είναι λίγο στην Ελλάδα ακόμα δύσκολο τσικό να βρεις. Χουρμά. Πρέπει να τους ελέγχεις από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να τους ελέγχετε πάντα τους χουρμάδες, το ξέρετε, γιατί ορίστε, μόλις ανακάλυψα ένα που είχε ένα σκουλικάκι μέσα. Αποξηγαμένο. Υποθέτω όμως ότι ανάλογα με τα γούστα και των παιδιών μας, η κάθε μία μπορεί να βάλει μέσα δαμάσκηνα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, γίνεται μπορείς να κάνεις παραλλαγές. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο χουρμάς όταν λιώσει, γιατί θα δεις το λιώνουμε στο blender και να καταφύγουμε αυτό τελικά δεν το νιώθεις. Απλώς δίνει μια καλή πάστα και κρατάει το πάρα σε. Διοικίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και κρατάει. Και έχει και πάρα πολύ μεγάλη θετική αξία. Mm-hmm. Βγάζουμε το κουκούτσι από τους χουρμάδες και τους λιώνουμε μόνους τους. Στο μούλι. Βγάζουμε στο φούρνο. Επειδή δημιουργεί πάρα πολύ. Δεν αλλάζουμε στην ουσία χρώμα. Μόνο η καρύδα φαίνεται, αλλά αυτά πως έχουν βγάλει λίγο παραπάνω άρωμα. Mm. Έχουμε βγάλει αυτά από το φούρνο, τα αφήνουμε για λίγο. Εδώ είναι οι χουρμάτες σαν πάστα λιωμένοι. Παίρνουμε το φυστικό βούτυρο με το μέλι
τα έχουμε ενώσει και τα βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι. Αλλιώσουν. Ναι, να πούμε τώρα τα δύο υλικά, έτσι. Σε σχετικά χαμηλή φωτιά. Ωραία, και πες μου κάτι. Εγώ το φυσικό βούτυρο μπορώ να το αποφύγω αν τα κάνω αυτά. Βεβαίως. Μπορεί να είναι αλλεργική. Μπορεί να χρησιμοποιήσει βούτυρο από οποιοδήποτε άλλο ξηρό καρπό υπάρχει στο εμπόριο. Δηλαδή στα βιολογικά καταστήματα. Σαν το όπλο εμπόριο, α πούμε. Όχι, αν έχει βούτυρο από μάνταλα. Υπάρχει πάστα από φουντούκια. Υπάρχει από ηλιόσπορο. Αλλά σαν βιολογικά καταστήματα όπως ο Παναγιώτης. Νομίζω ότι μπορείς, όχι νομίζω, μπορείς να το φτιάξεις σίγουρα και μόνη σου. Βάζοντας, δεν ξέρω ποιο το αποτέλεσμα, βάζοντας το μούλτι αμύγδαλα. Με λίγο λάδι. Με λίγο λάδι και επειδή βγάζουν και το δικό τους έλαιο τα αμύγδαλα, γίνεται μία πάστα σαν βούτυρο. Πολύ απλά με ένα βουταλάκι, λίγο το ανακατεύουμε, να λιώσει και το μέλι και το βούτυρο και να ενωθούν τελικά. Κάνε το εξής τώρα. Ενώνουμε όλα τα υλικά μαζί. Με το πλοκόλυπο. Να τα βάλουμε στην πάστα με τις κουρμάδες. Μέσα στην πάστα με τις κουρμάδες. Και απλώς τώρα ενώνουμε τα πάντα. Ενώνουμε και τα κράμπερι. Θα μπορούσα να βάλω goji berries που έχω τρελαίνει την κόρη μου. Βεβαίως. Γενικώς μπορείς να βάλεις και άλλα αποξηρεμένα φρούτα όπως βερίκοκο. Βερίκοκο. Ναι. Πάει πάρα πολύ. Εδώ το κρατάω σχετικά απλό για να είναι εύκολο και... Ναι. Εντάξει το κράμπερι. Μπορείς να βάλεις ό,τι λιγάρι στο παιδιά σου. Μέλι με φυσικό βούτυρο δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Το φυσικό βούτυρο είναι πραγματικά. Όσο μ' αρέσει τα παιδάκια σου. Πολύ καλή του στήλη και για μα. Πολύ. Παχαίνει βέβαια λίγο. Λοιπόν, θα πούμε για την κανένα. Τέλεια. Γάντια πάλι. Γιατί εδώ, αν δεν ανακατέψει με γάντια και θα καεί, γιατί ακόμα είναι λίγο χλιαρά τελικά. Και να κολλήσουν τα πάντα. Και να κολλήσουν τα πάντα. Τα βάζουμε σε ένα ταψάκι, τετράγωνο, μακρόστον, ό,τι έχουμε και, καθένας, ναι. Και σε στρογγυλό στην ανάγκη, απλώς δεν θα αποπούν ωραία οι μπάρες. Με στρωμένα με λαδόπολα, για να μην για να βγει εύκολα. Από εκεί είναι και να κατέβουμε. Εδώ δεν νομίζω ότι μπορείς να κατέψεις χωρίς γάλα. Να χέρια, ναι, όχι, είναι δυνατό. Ακόμα και η σπίτι μας. Έτσι έπρεπε λίγο να το αφήσουμε να κρυώσει. Δεν πειράζει. Εδώ τώρα θέλει δυνατό πλάσιμο. Γιατί είναι. Θέλουμε να γραμμθούν τελικά καλά με τα. Να το πείσουμε όλα έτσι. Μια γλύση. Τι να γλύνεις, καθόμαστε από πάνω. Εγώ επίτηδες δεν έφαγα πριν εδώ. Ναι, ήξερες που έρχεσαι. Είτε καταφάω. Θα με βίντεο γυρίζουμε, θα πάω με όλα. Μπουκίτσες δεν νομίζω ότι θα μείνουν για την κόρη μου. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Θα αρχίσουμε συνταγές για μεσημερινά νόμιμα. Θα είναι το επόμενο. Καθίσουμε μέσα στο βράδυ να κάνεις κάτι για δείπνο. Λοιπόν, αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Θέλει ένα-δύο λεπτάκια να. Θέλει να δέσουν τελικά. Να δέσουν τελικά, εντάξει. Δεν το πιαθίζονται. Ενώνονται εύκολα να τα κάνεις έτσι, να τα πιέσεις. Τα ζυμώνουμε στην ουσία. Θα σου πω εγώ πώς. Το πώς τα πάμε. Πολύ καλά τα πάμε. Συνέχισε. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα βγάζουμε όλο μαζί το μείγμα μας. Το τοποθετούμε στο καψάκι μας. Και μετά με τα χεράκια μας. Πατουλώνουμε. Και τώρα με το χέρι μας το πατουκώνουμε γιατί θέλουμε να είναι πολύ συμπαγές γιατί έτσι η μπάρα θα κρατήσει το σχήμα της μετά που θα παγώσει. Οπότε μην το φοβηθείτε, πιέστε. Να γίνει ομοιόμορφο. Και μπορείς να τις κόψεις και σαν μπαστούνάκια, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να την κόψεις τόσο μεγάλη, ας πούμε, για τα μικρά παιδάκια. Και μπουκίτσες, μπορεί να είναι. Ναι, και τετραγωνάκια, ναι. Ναι. Δηλαδή για μικρά παιδιά, για την κόρη. Ναι, να μην κόψεις τώρα όλο αυτό το κομμάτι ναι. Της μπάρας της κλασικής, να σου δώσει πολύ. Οι μπουκίτσες θα ήταν πιο. Ναι. Είναι πιο εύκολο. Και το τρώει πιο εύκολα. Ακριβώς.
αυτό είναι έτοιμο. Και τώρα έχουμε τις εξής επιλογές. Ή θα το τοποθετήσουμε στην κατάψυξη για 15 λεπτά ή στο ψυγείο για 15 λεπτά. Γίνεται πιο γρήγορα στην κατάψυξη. Γίνεται πιο γρήγορα στην κατάψυξη. Το ίδιο πράγμα είναι. Θέλει να πρώτα κρυώσουν. Τίποτα άλλο. Δεν είναι ότι το κατάψυξη. Το ότι θέλει να παγώσει. Απλώς το βάζει μέσα και γίνεται πολύ γρήγορα το κατάψυξη. Το τοποθετούμε παρά το γεγονός ότι ακόμη είναι λίγο χλιαρό. Έχει κρυώσει τώρα, το πιάσα μαλλιά. Ωραία, δεν το πιάσω γιατί τα χέρια μου δεν είναι καθαρά. Έχει κρυώσει. Το τοποθετούμε στην κατάψυξη. Και το βγάζουμε σε 10 λεπτά. Όλα όσα κάναμε είναι 10-15 λεπτά. Εγώ μπορώ να το βγάλω στο πάγκο το μεταξύ. Καθάρισε το πάγκο. Για να μην βγάλω τα υπολείμματα. Δεν θα σε αφήσουμε βρώμικο στο σπίτι. Έχουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Τι παγώσει. Το βγάζουμε στην κατάψυξη. Είναι έτοιμο το μίτσινα. Τα από 10-15 λεπτά. Το βγάζουμε όλο μαζί. Σε κόβουμε σε μπάρες. Σε μπάρες. Οι μπουκίτσες. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά το μεγάλο μπολ με τα μπαλάκια παρμεζάνας εξαφανίστηκε. Αυτό είναι ό,τι απέμεινε. Πάρα πολύ ωραία, Μαρίλη. Ήταν πολύ ωραία στα χέρια σου. Και είναι καταπληκτικές και οι μπάρες. Εγώ τρελανώ γιατί έχει έντονη την αίσθηση της κανέλας και μου αρέσει πάρα πολύ η κανέλα. Mm-hmm. Μπορείς να βάλεις και παραπάνω εννοείται. Μπορείς να βάλεις και άλλα μυρωδικά, όπως το μπουκάλιο, πάει πολύ λίγο. Λίγο γαρίφαλο. Είναι ανάλογα τα γούστα. Τα γούστα του καθενός. Όπως είναι πολύ εύκολο πράγμα οι μπάρες. Μπορεί να τις φτιάξει ο καθένας στο σπίτι του πάρα πολύ εύκολα και με ό,τι ειδικά θέλει. Και να ξέρεις τι έχεις χρησιμοποιήσει, τι έχεις βάλει μέσα και τι παιδιά. Θα φας και εσύ και το παιδί και όλοι στο σπίτι. Και να πούμε ότι έχουν ελάχιστη ζάχαρη. Τα αποξηραμένα φρούτα συνήθως έχουν λίγη ζάχαρη μέσα. Θα το κοιτάξετε αν δεν θέλετε καθόλου ζάχαρη. Αντί για μέλι μπορούμε να βάλουμε σιρόπι αγάπης ή maple syrup. Σιρόπι σφένδα. Γενικώς μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ με τα υλικά. Και είπαμε, αντί για φυσικό βούτυρο, βούτυρο από άλλους ξηρούς καρπούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαρίλη. Ευχαριστώ, κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ για τον καφέ, για τα εδέσματα εδώ πέρα, όλα που ετοίμασες. Ήταν όλα πέτα. Γκουρμελίτα, πραγματικά γκουρμελίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλες τις συνταγές να πούμε θα τις βρείτε στο blog. Gourmelita.gr. Είναι το ίδιο. Θα τις βρείτε εκεί αναλυτικά γραμμένες. Και στο δικό μας σας το διαβάζουν συνταγές σου γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ. Το ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.